Καταρχήν, αυτό το δείχνει λοιπόν είναι δίκαιο σε ένα άλλο πολιτικό όσο είναι αυτό το δείχνει, το κοινωνικό όλο το δικαίωμα, και δεν είναι δημοτικό όπω είναι στο υπόλοιπο. Το κοινωνικό δίκαιο λοιπόν είναι καταρχήν ιδιωτικό δίκαιο και δημοτικό δίκαιο. Το πλέον δημοτικό δίκαιο στο ελληνικό κοινωνικό ουσιαστικό δίκαιο. Για τον ανήλικο γίνεται μια μεγάλη εξαίρεση. Σκοπό δεν είναι δημοκρατία, αλλά για αναμόρφωση. Υπάρχει ολόκληρο πρόβλημα διατάξεων που εξηγεί ή μάλλον καταδεικνύει γιατί συμβαίνει αυτό. Οι λόγοι που φάνηκαν είναι αυτονόητοι. Σκοπό μα δεν είναι να τιμωρήσουμε τον ανήλικο δράστη. Σκοπό μα είναι να δώσουμε να κατανοήσει το ποινικό, νομικό, ηθικό σφάλι τη πράξη του και από εκεί και πέρα να τον αναμορφώσουμε. Γι' αυτό το λόγο νομοθέτηση ξεκίνησε. Γι' αυτό και πάλι ισχύει από το 1949 που ισχύει ο ελληνικό κώδικα. Να σημειωθεί αυτό δεν είναι κάτι δηλαδή καινούριο ή καινοφανέ. Ότι μεταξύ των στερεοτυπών τη ελευθερία ποινών δεν περιλαμβάνονται τα λεγόμενα αυτά τα αναμορφωτικά μέτρα. Δηλαδή, καθαρά σε θεσμικό επίπεδο νομοθέτηση επέλεξε το αναμορφωτικά και τα αναμορφωτικά μέτρα που βάλουν στον ελληνικό δεν θεωρούνται ποινή. Μόνο ποινικό ο χρονισμό, το αντίστοιχο α πούμε έτσι τη φυλακίσεω στα ελληνικά, στα καταστήματα κράτηση νέων, ο απλό μα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, δεν είναι στερεοτυπική, δεν θεωρείται ποινή. Τώρα, τι είναι τα αναμορφωτικά μέτρα, είναι αυτό που λέει το όνομά του. Μέτρα τα οποία σου έχουν καταδείξει στην αναμόρφωση του ανήλικου δράστη, ανήλικου καταδικαστέντο, συσσαγωγικά. Δεν λέμε αυτό φαίνεται ότι όταν δικάζουμε τον ανήλικο δεν είναι ποτέ ένοχος έθνος. Λέμε έτσι ή δεν σε πράξη. Μπορεί να ακούγεται συμβολικό, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά είναι καταδεικνύει και αυτό ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο ανήλικος δεν στιγματίζεται ως ένοχος ή θεωρείται αθώος. Απλά καταγράφει ο νομοθέτης αν έπραξε ή δεν έπραξε τα πραγματικά δραστηριά της πράξης, αν έχει με έναν άλλο καταγραφισμό, αλλά δεν το ονομάζει στην ουσία ένοχο ή αθώο. Και το επιβάλλει καταρχήν, κατά την πλειοψηφία των υποθέσεων, το επιβάλλει κατά προφορικά μέτρα.